sesta igreja, nesta sexta-feira, vamos estar no Mato Isso Cristo. Tem grafilha, tem carne, mas não tem carne, não pode dar nem peste, tem agape, isso tem pera com o nome do Isso. É isso, vamos estudar. Θα κλείσουμε τα τηλέφωνά μας, σημαντικό κομμάτι, να ανοίξουμε τις καρδιές μας και σιγά σιγά να πάμε στο Λόγο του Θεού, αλλά πριν ξεκινήσουμε τελικά τη συνάντηση για το φαγητό την κάνουμε την 1η Νοεμβρίου. Λόγω ότι έχουν κάποιες αδερφές, κάποιες δουλειές στο τέλος του μήνα. Την πρώτη εβδομάδα του αλλού μήνα θα κάνουμε τη συνάντηση για το φαγητό και θα έχουμε ομολογία σε μια ανοιχτή συνάντηση την Κυριακή το πρωί, έτσι. Αλληλούια. Συμφωνούμε όλοι, έχουμε κάτι όλα καλά. Εντάξει. Μέχρι τότε συμβάλλουμε, έτσι. 1η Νοεμβρίου. Μας πήραν ο αδερφός Γιώργος Πατσαούρας την Κυριακή το απόγευμα. Έχουμε μια αναζωοποιητική συνάθρηση. Από τις 6 μέχρι τις 9 είναι κάτω στο σταθμό Λαρίσης. Είναι όποιος θέλει να πάει. Έχουμε εδώ κάποια φυλάδια να πάει. Εγώ με την Άννα θα πάμε. Όποιος θέλει να έρθει, μπορεί να έρθει να πάμε. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Αλληλούια, έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο και μπορεί να έρθουν είτε αυτήν την Τετάρτη, την επόμενη ή την μεθεπόμενη, από τη Σαλαμίνα κάποιοι αδερφοί να μας δουν. Σίγουρα μέσα στο μήνα θα έρθουν, μας το έχουν πει και ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Για να ετοιμαστούμε να πάμε στο Λόγο του Θεού, να πάμε 1530 σελίδα. Είναι Ρωμαίου στο 10 κεφάλαιο και στο 17. Έτσι, ας βεβαιωθούμε ότι τα τηλέφωνα μας είναι κλειστά όλα, για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ρωμαίους 10 κεφάλαιο, 17 εδάφιο, έτσι. Το βρήκαμε όλοι. Για να δούμε τι θα πει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα μιλάει στην Εκκλησία του ζωντανού Θεού, έτσι. Για να ακούσουμε λιγάκι. Στο 17. Και ξέρετε, αυτό το εδάφιο είναι εδάφιο, θα το δούμε σήμερα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, έχουμε ακούσει, το έχουμε διαβάσει, το έχουμε μιλήσει. Να δούμε τι μπορεί να μας πει το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Επομένως, η πίστη είναι διαμέσου της ακοής, ακοή διαμέσου του Λόγου του Θεού. Προσέξτε τι λέει, θέλουμε να δούμε ότι η πίστη είναι διαμέσου της ακοής. Που σημαίνει η Νέα Διαθήκη είναι η Διαθήκη της ακοής. Γιατί είναι η Διαθήκη της ακοής. Και δεν λέει η πίστη είναι διαμέσου της σκέψης. Θα μπορούσε να πει η πίστη είναι διαμέσου της σκέψης του μυαλού. Δεν λέει διαμέσου της σκέψης. Γιατί δεν λέει διαμέσου της σκέψης και λέει διαμέσου της ακοής. Γιατί όταν αναγεννηθήκαμε το πνεύμα μας ζωοποιήθηκε. Που σημαίνει ο Θεός είναι πνεύμα και όταν ακούς το Λόγο του Θεού τον ακούς το πνεύμα. Και όταν ακούμε το Λόγο του Θεού στο Πνεύμα, τότε τι γίνεται, γεννιέται πίστη μέσα μας. Που σημαίνει πίστη είναι διαμέσου της ακοής του Λόγου του Θεού. Και είναι, δηλαδή θέλουμε σήμερα να δούμε πόσο μεγάλη αξία δίνει ο Θεός στο να ακούμε το Λόγο του. Γιατί δίνει μεγάλη αξία, γιατί η Νέα Διαθήκη είναι η Διαθήκη που ακούμε. Τα νέα της Βασιλείας, πώς βλέπουμε τηλεόραση. Ακούμε τα νέα για την Ελλάδα. Όταν ακούμε το Ευαγγέλιο, ακούμε τα νέα της Βασιλείας του Θεού. Και καθώς τα ακούμε, γεννιέται πίστη μέσα μας. Πλουτίζει η πίστη μέσα μας. Γιατί χωρίς πίστη, τι σημαίνει πίστη, εμπιστοσύνη σημαίνει πίστη. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Θεό αν δεν πλουτίσουμε στην πίστη. Γι' αυτό θα το δούμε σε 7 ωραία σημεία, αυτό το ένα εδάφιο, για να δούμε τι μπορεί να μας πει ο Θεός. Το πρώτο που θα δούμε, τι λέει στις 7 εκκλησίες. Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα το Άγιο στη Σμύρνη, στην Έφεσο, στα Θυάτερα, στο Κοροπή, στη Θεσσαλονίκη, στην Ευρώπη, που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα μιλάει στη ζωντανή εκκλησία του Ιησού Χριστού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ο Θεός έχει ένα αγαθό θέλημα να φέρει τους ανθρώπους στον Χριστό. Και μόλις οι άνθρωποι δεχτούν τον Χριστό να γίνουν ένα με το σώμα του Ιησού Χριστού, που είναι μια μεγάλη οικογένεια σε όλο τον κόσμο, για ποιο λόγο. Και όταν συγκεντρώνεται το σώμα, συγκεντρώνεται για να ακούσει τι λέει ο Θεός. Που σημαίνει για τον Θεό είναι σημαντικό πράγμα να ακούμε το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει να ακούμε το Λόγο για να πλουτίσει την πίστη μας.
Και όταν η πίστη μας πλουτίσει, θα μπορούμε να εμπιστευτούμε το Θεό σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους, γιατί ο Θεός θα πλουτίσει πιο βαθιά την πίστη μας. Επομένως, όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, τι κάνουμε? Ακούμε το Λόγο του Θεού. Μετά μπορούμε να πάρουμε το μήνυμα της Εκκλησίας, ένα CD, μια κασέτα, και να κάτσουμε στο δωμάτιό μας με απόλυτη ησυχία και να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, πιστεύοντας ότι ο Θεός μιλάει στην Εκκλησία. Και αφού μιλάει στην Εκκλησία, θα μιλήσει στο Δήμο, θα μιλήσει στο Γιάννη, θα μιλήσει στο Λονίδα, θα μιλήσει στα παιδιά του. Και όταν εμείς ακούσουμε τον Θεό, έχουμε συμφέρον στη ζωή μας. Αν δεν ακούσουμε τον Θεό, δεν μπορούμε να περπατήσουμε τον Κύριο. Γι' αυτό τι κάνουμε, μεταφέρουμε και το μήνυμα του Λόγου του Θεού στο σπίτι μας. Γι' αυτό και εγώ τι κάνω, κάθε φορά που μιλάμε το μήνυμα στην Εκκλησία, μετά παίρνω την κασέτα, το κασετόφωνο. Και πηγαίνω στο δωμάτιο και κλείνομαι, μόνος μου. Και λέω τώρα τι είπε ο Θεός από το στόμα μου. Και βάζω την προσοχή να ακούσω και εγώ τι είπε ο Θεός από το στόμα μου. Και καθώς ακούω, αφού είμαι και εγώ κομμάτι της Εκκλησίας, παίρνω το μήνυμα του Θεού. Γιατί όταν ο Θεός μιλάει στην Εκκλησία, μιλάει για όλους μας. Και για όλους έχει ένα καλό μήνυμα να μπορεί να μας βοηθήσει όμορφα και ευλογημένα. Γι' αυτό πρέπει να ακούμε τι λέει ο Θεός. Και το τρίτο κομμάτι, το πρώτο είναι η Εκκλησία. Το δεύτερο, παίρνουμε το μήνυμα του Θεού στο σπίτι, στο ταμείο. Και το τρίτο, τι κάνουμε? Όταν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι μας και ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, τον ανοίγουμε για να ακούσουμε τον Θεό. Δεν τον ανοίγουμε, δηλαδή στην ουσία η μελέτη πνευματική είναι για τις ακουήσεις. Ανοίγεις την Αγία Γραφή και θέλεις ένα κομμάτι της Βίβλου να σου μιλήσει. Και όταν αυτό το κομμάτι της Βίβλου σου μιλήσει στο πνεύμα, πήρες το μήνυμα του Θεού. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαβάσουμε 10 ώρες την Αγία Γραφή. Πρέπει να ανοίγουμε την Αγία Γραφή με σεβασμό και αγάπη για να ακούσουμε τον Θεό. Γιατί τα λόγια του Θεού είναι πνεύμα. Δεν σημαίνει αν κάποιος διαβάζει 10 ώρες θα ακούσει τον Θεό. Και αν κάποιος διαβάζει 10 λεπτά δεν θα ακούσει τον Θεό. Το θέμα είναι να ανοίγεις τη γραφή για να ακούσεις τον Θεό. Αν τον ακούσεις τα 5 λεπτά φτάνει. Αν τον ακούσεις τα 10 λεπτά πάλι φτάνει. Το θέμα είναι να ακούσεις τον Θεό. Και ανοίγουμε την Αγία Γραφή για να ακούσουμε τον Θεό. Γιατί τα λόγια του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Στην ουσία η μελέτη της Βίβλου δεν γίνεται με τη σαρκική σκέψη. Γίνεται με τον εσωτερικό άνθρωπο για να ακούσεις. Και όταν ακούσουμε το Λόγο του Θεού, τότε θα γεννηθεί μέσα μας η προσωπική συμβουλή του Θεού και η προσωπική οδηγία του Θεού και τότε η πίστη μας θα πλουτίσει. Γιατί ο Θεός πρέπει να ξέρουν κάτι, ενδιαφέρεται για κάτι. Να μην χαθεί η πίστη μας. Γι' αυτό και όταν ο Πέτρος έπεσε στη θάλασσα, ο Ιησούς ήταν εκεί για να του δώσει το χέρι να τον σηκώσει. Να σηκώσει την πίστη. Που σημαίνει πολλές φορές η πίστη μας θα πέσει λόγω προβλημάτων. Δεν χάνεται όμως. Αλλά όταν η πίστη μας πέσει, είναι ένα χέρι κοντά για να μας σηκώσει. Ποιος είναι? Ο Κύριος είναι. Που σημαίνει για το μόνο πράγμα που ενδιαφέρεται ο Θεός είναι να μην χαθεί η πίστη από τον κόσμο, την Εκκλησία. Γιατί ο Θεός περνάει και εργάζεται μέσα από την πίστη για να μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας το Λόγο του Θεού και να μπορούμε να λαμβάνουμε, να λαμβάνουμε, να λαμβάνουμε, να λαμβάνουμε το Λόγο του Θεού δια της πίστεως στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι. Δόξα στον Κύριο. Που σημαίνει το πρώτο που κρατάμε ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη αξία στην ακοή του Λόγου. Γιατί αν δεν δώσουμε μεγάλη αξία στην ακοή του Λόγου του Θεού, δεν μπορούμε να πλουτίσουμε την πίστη μας και να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη του Θεού. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, ότι ο Λόγος του Θεού τι κάνει, όταν τον ακούμε θα πλουτίσει την πίστη μας με σοφία. Αν δούμε στις πράξεις των Αποστόλων, έχει μια λέξη που την αναφέρει συνέχεια. Η πρώτη λέει, χριστιανοί ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Αν η πρώτη Εκκλησία ήταν γεμάτη από το Πνεύμα και τη Σοφία, πρέπει και εμείς σαν τελευταία Εκκλησία που είμαστε των τελευταίων εποχών, να είμαστε γεμάτοι από το Πνεύμα και τη Σοφία του Θεού. Που σημαίνει ο Λόγος του Θεού τι κάνει, θα σου δώσει σοφία στη ζωή σου. Όταν τον σέβεσαι ότι είναι κάτι θεϊκό για τη ζωή σου, θα σου δώσει σοφία. Θα πάρεις σοφία μέσα.
αν εμείς καταφρονήσουμε το Λόγο του Θεού και πούμε δεν έχει τώρα τόσο μεγάλη αξία να δώσω τόσο προσοχή να ακούσω, δεν χρειάζεται να πάω στην Εκκλησία, δεν χρειάζεται να κάτσω να ακούσω το Λόγο του Θεού, δεν χρειάζεται να ανοίξω τη Βίβλο να ακούσω, τι κάνω. Εγώ θα δυνατήσω πνευματικά. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ένα κορυφαίο κομμάτι για τη ζωή μας, για να μας μιλήσει ο Θεός. Και καθώς θα μας μιλήσει, θα δώσει σοφία στη ζωή μας. Και για όλα τα θέματα στη ζωή μας θέλουμε σοφία. Θέλουμε απαραίτητη σοφία. Από πού θα αντλήσουμε τη σοφία? Από το Λόγο του Θεού θα την αντλήσουμε. Γι' αυτό λέει στον Ιάκωβο, όποιος είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητάει από τον Κύριο δια της πίστεως, λέει. Και ο Θεός είναι αυτός που δίνει και απαντάει και δεν θα πει δεν σου δίνω σοφία, δίνω σοφία. Αρκεί να ζητάμε με πίστη και να επενδύσουμε στο Λόγο του Θεού. Γιατί κάθε φορά που ακούμε το Λόγο του Θεού, ο Θεός παίρνει μέσα μας. Έχετε δει κανένα χωράφι να πάει ο Γεωργός να θερήσει χωρίς ασπίρι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να θερήσεις κάτι από το χωράφι πρέπει πρώτα να σπείρεις. Και για να θερήσουμε από την πίστη πρέπει να σπείρουμε το Λόγο του Θεού μέσα. Και να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός έχει αυτό για τη ζωή μας, έχει αυτό για τη χώρα μας, έχει αυτό για τα σπίτια μας, έχει αυτό για τη συγγένειά μας, για να μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο στην πίστη. Παράδειγμα, οι συγγενείς μου δεν είναι εδώ πέρα και να ακούσουν τι λέει ο Θεός. Αφού εγώ ακούω για αυτούς, πρέπει να στηρίξω εγώ με την πίστη μου αυτούς. Που σημαίνει ο Λόγος του Θεού θα δώσει σοφία στην πίστη μας. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Εκκλησία το κορυφαίο σημείο είναι ο Λόγος. Γι' αυτό το είπαμε, δεν λέει ότι η πίστη έρχεται διαμέσου της ανθρώπινης σκέψης. Τι λέει, έρχεται διαμέσου της ακοής έρχεται. Αν ο Θεός είναι κάποιος, σημαίνει ότι τα λόγια του μιλάνε στη ζωή μας. Αν ο Θεός είναι πρόσωπο, τα λόγια μιλάνε. Και καθώς μας μιλάνε, θα μας δώσει ο Κύριος τη δικιά του σοφία, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή αυτή με τη σοφία του Θεού και με την χάρη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Το τρίτο που θέλουμε να δούμε, στην γέννηση ξεκινάει ο Λόγος του Θεού με τις 7 ημέρες δημιουργίας. Ημέρα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη, εβδόμη. Που σημαίνει στη ζωή μας προσωπικά και στον κόσμο υπάρχουν οι εποχές του Θεού. Όπως υπάρχουν στον χρόνο, έχουμε το χειμώνα, την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Που σημαίνει στη σχέση με τον Θεό υπάρχουν εποχές με τον Θεό. Υπάρχουν εποχές που ο Θεός σιωπά. Σιωπά αυτός. Υπάρχουν εποχές που ο Θεός μιλάει στη ζωή μας, δυνατά. Υπάρχουν εποχές που ο Θεός αλλάζει τη ζωή μας. Υπάρχουν εποχές που ο Θεός ταπεινώνει τη ζωή μας. Υπάρχουν εποχές που ο Θεός υψώνει τη ζωή μας. Για να γνωρίσουμε τις εποχές του Θεού, πρέπει να τρεφόμαστε με το Λόγο του Θεού. Αν στο φυσικό επίπεδο υπάρχουν εποχές, γι' αυτό λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, εγώ λέει κλείνω και κανένας δεν ανοίγει. Εγώ ανοίγω και κανένας δεν κλείνει. Που σημαίνει υπάρχουν εποχές που ο Θεός κινείται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχουν εποχές που δεν μιλάει ο Θεός. Αλλά ζεις με το περιεχόμενο που έχεις μέσα. Υπάρχουν εποχές που μιλάει πάρα πολύ ο Θεός. Δεν προλαβαίνεις να καταλαβαίνεις τον Θεό. Υπάρχουν εποχές που μας αλλάζει ο Θεός, μας ταπεινώνει. Υπάρχουν εποχές που μας υψώνει ο Θεός. Υπάρχουν εποχές που μας ενθαρρύνει ο Θεός. Υπάρχουν εποχές που μας ορομαντίζει ο Θεός. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τις εποχές? Και εγώ κάθε φορά που διακονώ έναν άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που προσπαθώ να καταλάβω σε ποια εποχή είναι ο άνθρωπος που διακονώ. Αν αυτός που διακονώ είναι σε μια εποχή που ο Θεός τον αλλάζει, πρέπει να του δώσεις μια σοφία για την αλλαγή που δέχεται στη ζωή του. Αν είναι, του δώσω εγώ μια εποχή για την ανύψωση, ένα λόγο, δεν είμαι στην εποχή του Θεού. Γι' αυτό διακρίνεις δια του Αγίου Πνεύματος μέσα. Σε ποια εποχή είναι ο Γιάννης, σε ποια εποχή είναι ο Λεωνίδας, σε ποια εποχή είναι η Όλγα και ανάλογα με την εποχή που εργάζεται ο Θεός, του δίνεις και την ανάλογη σοφία. Γιατί πρέπει να γνωρίσουμε ότι ο Θεός κινείται με εποχές, γι' αυτό έβαλε τις εποχές. Αλλιώς θα έβαζε όλο χειμώνα και θα ήταν ένας χειμώνας. Αλλά έβαλε εποχές. Που σημαίνει όπως ένας γεωργός παίρνει κάποια εποχή, θερίζει κάποια εποχή, κάποια εποχή ποτίζει, κάποια εποχή περιμένει ο γεωργός. Υπάρχουν εποχές. Δεν μπορείς να γνωρίζεις
τη σοφία του Θεού αντί να πει στο λόγο του Θεού. Όταν ο Θεός κλείνει σε έναν άνθρωπο, κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Και όταν ο Θεός κλείνει σε ένα παιδί του, για ποιο λόγο κλείνει, σε μια χώρα. Γιατί κάτι προετοιμάζει μετέπειτα. Δεν κλείνει ο Θεός έτσι απλά γιατί κλείνει. Όταν κλείνει ο Θεός πρέπει να ξέρεις για ποιο λόγο κλείνει. Γιατί κάτι θα ανοίξει μετά. Και προετοιμάζει και εργάζεται τους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίσουμε τη σοφία του Λόγου του Θεού για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις εποχές του Θεού και όλα τα πράγματα και να παίρνουμε τα νέα της Βασιλείας στη ζωή μας. Τα νέα. Γι' αυτό είπαμε το Ευαγγέλιο είναι καλή αγγελία και όχι κακή αγγελία. Είναι καλή αγγελία για τους πιστούς γιατί μπορούν να προχωρήσουν οι πιστοί. Είναι καλή αγγελία για τους απίστους γιατί μπορούν να σωθούν οι άπιστοι. Είναι καλή αγγελία για αυτούς που κάνανε λάθη γιατί έχουν μια δεύτερη ευκαιρία από το Θεό. Είναι καλή αγγελία για αυτούς που είναι δυνατοί γιατί ο Θεός θα τους οδηγήσει. Που σημαίνει για όλα τα πράγματα το Ευαγγέλιο είναι καλή αγγελία. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις τις εποχές του Θεού. Όταν ο Θεός κλείνει κάπου και ταπεινώνει έναν άνθρωπο ή μια χώρα, ποιος μπορεί να ανοίξει. Τότε η προσευχή σου είναι στραμμένη στην εποχή του Θεού. Δεν λες Κύριε άνοιξε, γιατί έχει τη σοφή ότι έχει κλείσει αυτός. Και τι λες Κύριε, δώσε υπομονή και χάρη να περάσουμε αυτή την περίοδο. Γίνεσαι σοφός, γίνεσαι. Που σημαίνει ο Θεός δεν αναιρεί τον εαυτό του, αλλά είναι σοφός Θεός. Για να καταλάβουμε τα επίπεδα και τις εποχές του Θεού. Μη γέννη το να μην κατανοούμε τις εποχές του Θεού. Τότε θα πιέζουμε τον Θεό και η πίεση θα φέρει στην καρδιά μας ανασφάλειες, θα φέρει γκρίνια, θα φέρει στεναχώρια, θα φέρει απογοήτευση, θα φέρει άλλα συναισθήματα μέσα. Πρέπει να μάθουμε να πηγαίνουμε με τις εποχές του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν αλλάζει, είναι πάντα πιστός, είναι πάντα πατέρας. Και πάντα έχει ένα καλό άκρο για όλα τα παιδιά του, για όλο τον κόσμο, αρκεί γι' αυτό λέμε ο Θεός πάει μπροστά και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο. Ακολουθούμε τον Κύριο. Και του προσφέρουμε όλα τα δώρα ό,τι έχουμε στη ζωή μας και ακολουθούμε τον Κύριο γιατί κατανοούμε τις εποχές του Θεού. Το τέταρτο, η ακοή του Λόγου του Θεού τι κάνει, θα κτίσει τη σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Θεός αποκαλυπτόταν στον προφήτη Σαμουήλ διαμέσου του Λόγου. Πώς αποκαλύπτεται ο Θεός, διαμέσου του Λόγου αποκαλύπτεται. Πώς αυξάνει η σχέση μας, διαμέσου του Λόγου αυξάνει. Πώς αλλάζει η ζωή μας, διαμέσου του Λόγου. Πώς γνωρίζουμε τον Κύριο, διαμέσου του Λόγου τον γνωρίζουμε. Αν βάλουμε το Λόγο στην άκρη, δεν μπορούμε να αυξηθούμε στη σχέση με τον Θεό. Γιατί ο Θεός τι κάνει, είναι ένα πρόσωπο, από την γέννηση μέχρι την αποκάλυψη. Και εμείς είμαστε εικόνα Θεού. Υπάρχουν εποχές που ο Θεός σιωπά, δίνει ειρήνη. Υπάρχουν εποχές που ο Θεός μας παρηγορεί. Υπάρχουν εποχές που ο Θεός φέρνει κρίση στη ζωή μας. Είναι ο Θεός. Γνωρίζουμε τον Κύριο. Όλα αυτά φανερούν τη σχέση με τον Θεό. Πώς είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Υπάρχουν στιγμές που έχουμε ειρήνη. Υπάρχουν στιγμές που θυμώνουμε. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουμε. Ό,τι είμαστε εμείς είναι και ο Θεός. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον Θεό και να πούμε ένα μηχανάκι είναι ο Θεός. Και όταν εγώ έχω ανάγκη πατάνω που μην και τρέχει ο Θεός. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι ένα πρόσωπο. Έχει συναισθήματα, έχει χαρακτήρα, έχει καρδιά, δεν του αρέσει η αμαρτία στον κόσμο, σπλαχνίζεται τον κόσμο, αγαπάει τους ανθρώπους. Είναι ένα πρόσωπο είναι. Και καταλαβαίνουμε, ανακοινούμαστε με τον χαρακτήρα και την αγάπη του Θεού, γιατί πάνω απ' όλα το κυρίαρχο στοιχείο στον Θεό είναι η αγάπη του. Αλλά σίγουρα είναι ένα πρόσωπο ο Θεός, που έχει ένα χαρακτήρα και μια προσωπικότητα. Υπάρχουν στιγμές που δεν του αρέσουν πράγματα στη ζωή μας, και τραβιέται λίγο ο Θεός. Υπάρχουν στιγμές που του αρέσουν πράγματα στη ζωή μας. Γιατί είναι κάποιος ο Θεός. Δεν είναι ένα μηχανάκι ο Θεός να πατάμε ένα κουμπί και να τα κάνει όλα για μας. Είναι πρόσωπο είναι. Και ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει να κτίσουμε τη σχέση με τον Θεό. Γιατί έχουμε σχέση πρόσωπο με πρόσωπο. Και αυτό αν δύο άνθρωποι κάνουν παρέα, ας πούμε. Ένας άντρας και μια γυναίκα, δύο άντρες. Δύο άντρες. Και κάνουν παρέα για δύο χρόνια. Τότε γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Ξέρει ποιος είναι ο Γιάννης, ξέρει ποιος είναι ο Λεωνίδας, ξέρει ποιος είναι ο Δήμος και γνωρίζει ο ένας τον άλλον την προσωπικότητα του άλλου. Αλλά στο βάθος ξέρει ποια είναι η καρδιά του άλλου. Αλλά ξέρει και ποιες είναι οι λειτουργίες του, στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά, στα πάντα.
Έτσι είναι και ο Θεός, να γνωρίζουμε κάποιον. Γιατί ο Θεός είναι ένα πρόσωπο. Αν εμείς μπορούμε να έχουμε κοινωνία ένας με τον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο, σκεφτείτε ο Θεός που είναι Θεός. Φανερώνει τον εαυτό του για να μπορούμε να έχουμε σχέση μαζί του. Διαμέσου του λόγου έχουμε σχέση. Γιατί είναι μια σχέση αυτή. Κάποιος είναι. Μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό πώς κινείται, πώς εργάζεται για όλο τον κόσμο. Σίγουρα πολλά πράγματα στον κόσμο δεν του αρέσουν το Θεό καθόλου. Και πολλές φορές τραβάει το χέρι του. Και η Εκκλησία προσεύχεται και γαληνεύει ο Θεός με τον Χριστό και ξαναφέρει το χέρι του. Υπάρχουν πράγματα που αρέσουν στο Θεό. Και τα ευλογεί ο Θεός και φανερώνει τις ευλογίες. Μαθαίνουμε το χαρακτήρα του Θεού. Μαθαίνουμε τη φύση του Θεού. Διαμέσου του λόγου το μαθαίνουμε. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη μέσα από όλα τα πρόσωπα. Γι' αυτό θα δούμε με όλα τα πρόσωπα που εργάστηκε ο Θεός είχε μια διαφορετική σχέση. Και από όλα τα πρόσωπα παίρνουμε τα στοιχεία του Θεού. Και μπορούμε να πλουτίσουμε την πίστη μας και το πνεύμα με το Λόγο του Θεού για να έχουμε μια βαθιά πλούσια σχέση με το Θεό και πάντα στο βάθος, στο τέρμα, ξέρουμε ποιο είναι το στοιχείο του Θεού. Ότι είναι η αγάπη του και η σωτηρία για κάθε άνθρωπο. Και κάνει τα πάντα για να φέρει τον άνθρωπο στη σωτηρία και στη μετάνοια για να μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, γιατί όλα θα αλλάξουν, τα λόγια του δεν αλλάζουν. Το πέμπτο που θέλουμε να δούμε ότι ο Λόγος του Θεού θα ανοίξει δρόμο νίκης στη ζωή μας. Και όταν ο Λόγος ανοίγει, πρέπει πίστη να ακολουθήσει το άνοιγμα του Λόγου του Θεού. Παράδειγμα, όταν ο Θεός άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα με τον Μωυσή, η πίστη του Ισραήλ ακολούθησε το άνοιγμα. Όταν ο Θεός ανοίγει κάπου, ακολουθούμε το άνοιγμα του Θεού. Και τότε επενδύουμε στο άνοιγμα του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου θα δώσει νίκη στην πίστη μας. Και τότε εμείς θα ακολουθήσουμε το άνοιγμα του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Εκκλησία έπαιρνε σε μια εποχή. Τώρα μπαίνει σε άλλη εποχή. Ακούς το Λόγο του Θεού. Και τότε ο Λόγος τρέχει και μας δίνει άνοιγμα και ακολουθούμε το Θεό. Για να μπορούμε να επενδύσουμε δια της πίστεως στο άνοιγμα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Πιστεύοντας ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό, στους αγαπώντας τον Κύριο. Πιστεύοντας ότι ο Θεός πάντα είναι μπροστά και οδηγεί τα πάντα σύμφωνα με το τέλειο θέλημά του. Υπάρχουν εποχές που ο Θεός κινήθηκε με το επιτρεπτό θέλημά του. Αυτή η εποχή έκλεισε τώρα. Τώρα είναι η εποχή που ο Θεός κινείται με το τέλειο θέλημά του. Και το τέλειο θέλημα του Θεού είναι το καλό θέλημα του Θεού. Που θα προετοιμάσει την Εκκλησία για την αρπαγή, για το μεγάλο σχέδιο του Θεού και τότε η πίστη μας ακολουθεί το άνοιγμα του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό η προσευχή μας βοηθάει να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού, γιατί χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να συναντάμε το Λόγο. Αλλά η προσευχή ανοίγει το πνεύμα, την καρδιά μας παίρνει χάρη για να παίρνουμε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Θέλω να κάνω, ο Θεός εχθές προσευχόμουν και μου έδωσε μια άλλη σοφία. Και δεν, ενώ καταλάβαινα κάτι, δεν το είχα εφαρμόσει ποτέ στη ζωή μου. Και πετάχτηκα στο δωμάτιο που ήμουν το βράδυ και άρχισα να προσεύχω. Και κατάλαβα κάτι, ενώ το έχω διδάξει πολλές φορές. Ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν εύκολα τον πνευματικό λόγο του Θεού. Και άρχισα να κάνω μια προσευχή. Κύριε, δώσε χάρη στους ανθρώπους. Να δεχτούν τον Λόγο Σου, να υπακούσουν στον Λόγο Σου και να γνωρίσουν τον Λόγο Σου. Γιατί πολλές φορές ο Λόγος έρχεται και δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι. Ποιος θα βοηθήσει τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Λόγο, η προσευχή της πίστης που ζητάει χάρη. Και άρχισε να φωνάζω συνέχεια, Κύριε φέρε χάρη να γνωρίσουν τον Λόγο, να υπακούσουν στον Λόγο, και να απελευθερωθεί ο λόγος στη ζωή τους, για να μην επιστρέψει κενός ο λόγος. Γιατί ο λόγος του Κυρίου δεν χάνεται, δεν επιστρέφει κενός, θα φέρει καρπό. Αλλά χρειάζεται την πίστη και την προσευχή μας για να μπορεί να εργαστεί στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού, για να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη, για να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη στο πανίσχυρο όνομα του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Κύριο, το έκτο που θέλουμε να δούμε, ότι ο Λόγος του Θεού, καθώς τον ακούμε, θα φέρει καθαρισμό και αγιότητα στη ζωή μας.
Χωρίς το Λόγο του Θεού δεν υπάρχει αγιότητα. Ο Λόγος του Θεού τι κάνει, θα φέρει αγιότητα στη ζωή μας. Θα φέρει αγιότητα στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού θα αγιάσει το πνεύμα, την ψυχή, το σώμα μας. Για ποιο λόγο θα αγιάσει ο Θεός το πνεύμα, την ψυχή, το σώμα μας? Για να μπορέσει να αναπαυθεί επάνω μας πιο δυνατά η δόξα και η κοινωνία του Κυρίου. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος και αποκαλύπτεται σε Άγια Σκεύη. Και ο Λόγος του Θεού τι κάνει, μας αγιάζει, μας προετοιμάζει για να συναντηθούμε πιο βαθιά με τον Άγιο Κύριο. Γιατί αν δεν μας αγιάσει ο Λόγος του Θεού, η σχέση μας με τον Θεό θα είναι μακρινή. Ο Ισραήλ ήταν μακριά από το Σινά και ο Μωυσής ανέβηκε στην κορυφή του Σινά. Άλλη σχέση του Μωυσή και άλλη σχέση του Ισραήλ μακριά από το Σινά. Που σημαίνει ο Θεός για του Λόγου θα μας αγιάσει για να μπορούμε πραγματικά τι να κάνουμε, να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Γιατί για να κατανοήσουμε το Θεό πιο βαθιά πρέπει να γίνουμε Άγια Σκέφη. Και είναι το κάλεσμά μας να είμαστε Άγια Σκέφη. Γιατί, τι σημαίνει αγιασμός, ξεχωριζόμαστε από τον κόσμο. Μπορεί να ζούμε στον κόσμο, να δουλεύουμε στον κόσμο, αλλά γινόμαστε διαφορετικά σκέφη. Διαμέσου του Λόγου γινόμαστε. Γιατί ο Λόγος το Θεό τι κάνει, αγιάζει τη ζωή μας και την ξεχωρίζει για να συναντήσουμε τον Κύριο πιο βαθιά, γιατί το καλύτερο του θέλω μπροστά και έρχεται για τη ζωή σου. Για το κάθε παιδί του θέλω πρέπει να αγιαστούμε. Και πώς θα αγιαστούμε, διαμέσου του Λόγου θα αγιαστούμε. Γιατί η μίξη των πραγμάτων δεν μπορεί να φέρει το καλό του Θεού. Τι σημαίνει μίξη, υπάρχει μίξη, συνδυασμός. Ο Λόγος του Θεού τι κάνει, σπάει τη μίξη και μας κάνει να αγιαστούμε για να μπορούμε να συναντήσουμε το πιο μεγάλο χάρισμα του Θεού, το πιο μεγάλο χρήσμα, την πιο προσωπική υπόσχεση, την πιο προσωπική κοινωνία. Γιατί ο Λόγος του Κύριου θα σπάσει τη μίξη. Γι' αυτό και ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυστηρός με τη μίξη. Αλλά σίγουρα στη Νέα Διαθήκη είναι διαφορετικό το μήνυμα. Θέλει να σπάσει τη μίξη με το πνεύμα του κόσμου για να μπορούμε να ζούμε πιο πνευματικά μέσα στον κόσμο, να πιο πνευματικοί άνθρωποι. Να ζούμε μέσα στον κόσμο, να είμαστε πιο πνευματικοί. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο, τις δουλειές, να πάμε στα βουνά, στα μοναστήρια. Αλλά να είμαστε πιο πνευματικοί και άγιοι, γιατί ο Θεός με το Λόγο του θα αγιάσει τη ζωή μας για να μας φέρει σε μεγαλύτερα επίπεδα χάρης και ευλογίας στον όνομα του Ιησού. Δόξα στον Κύριο, έτσι. Και το έβδομο που θέλουμε να δούμε, ότι ο Λόγος του Θεού τι κάνει, θα σπάσει την υπερηφάνεια και την αμαρτία από κάθε σάρκα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι υπερήφανος άνθρωπος. Γεννήθηκε με την αμαρτία. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ήμασταν όλοι τέκνα ορκής και βάζει τον εαυτό του μπροστά. Γιατί η σάρκα έτσι είναι. Ο Λόγος του Θεού θα τη σπάσει. Και τι κάνει, θα καυτηριάσει την αμαρτία και θα τη διώξει από τη ζωή μας. Γιατί ο Λόγος του Θεού ανορθώνει τη ζωή μας, αλλά είναι καταδικαστικός προς την αμαρτία. Τι κάνει ο Λόγος του Θεού, καταδικάζει την αμαρτία και υψώνει τη ζωή μας, την υψώνει. Για να μπορούμε να δεχτούμε το καλύτερο κομμάτι του Θεού. Το καλύτερο ευλογημένο κομμάτι που έρχεται μέσα από την πίστη, τον αγιασμό, γι' αυτό η πρώτη εκκλησία ήταν Άγια Εκκλησία. Από τη χάρη του Θεού, η τελευταία εκκλησία θα είναι Άγιο Σπέρμα, το Λόγο του Θεού. Δεν σημαίνει θα αφήσουμε τον κόσμο, αλλά μέσα στον κόσμο θα έχουμε πνευματική ζωή. Θα μπορούμε να σταθούμε πνευματικά δυνατά σε κάθε περίπτωση, σε κάθε κατάσταση και θα μπορούμε να ακούσουμε τον Κύριο, να καταλάβουμε τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Γιατί ο Λόγος του Κύριου είναι ανορθωτικός προς τον άνθρωπο, είναι καταδικαστικός προς το ψέμα. Καταδικάζει το ψέμα και ανορθώνει τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο και να τον βγάλει από την παγίδα που δημιουργεί η πλάνη της αμαρτίας. Γι' αυτό χιλιάδες άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, ζουν μακριά από τον Χριστό και μακριά από την αλήθεια, εξαιτίας της πλάνης. Γι' αυτό μόνο ο πανίσχυρος Λόγος του Θεού μπορεί να σπάσει τα δεσμά και να φέρει ελευθερία στον άνθρωπο, σε μια χώρα, σε μια πόλη, γιατί ο Θεός κινείται διαμέσου του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να ακούσουμε τον Θεό, να ακούσουμε τον Θεό. Και
την ακούσουμε στο πνεύμα. Αν ακούσουμε στα αυτιά, δεν γίνεται τίποτε. Αν πάρουμε το Ευαγγέλιο μόνο με την ανθρώπινη σκέψη, πάλι δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να ακούμε στο πνεύμα. Και αυτό που ακούς στο πνεύμα μένει μέσα σου και δεν χάνεται. Είναι δυνατό, είναι ισχυρό το Θεό. Είναι μέσα, το γράφει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός στο Σινά πήρε και έγραψε τη Διαθήκη σε πέτρινες πλάκες. Την έγραψε. Και στη Νέα Διαθήκη ο Θεός την κάνει, γράφει τον νόμο του μέσα, τον γράφει. Και αφού τον γράφει ο Θεός δεν μπορεί να σβήσει. Στο μυαλό δεν γράφεται, είναι μυαλό. Το γράφει στο πνεύμα. Και αυτό που έχεις μέσα είναι γραμμένο, είναι μετάκλητο, δεν χάνεται, δεν πεθαίνει, ζει μέσα. Αλλά χρειάζεται να αυξάνουμε στο πνεύμα για να ακούμε τον Θεό δια του πνεύματος. Γι' αυτό διαφορετικά, γι' αυτό το έργο του Ιησού μας δίνει χάρη για να ακούσουμε τον Θεό. Μας ελευθερώνει από την προσπάθεια του μυαλού μας, ώστε να ακούμε και να νοούμε. Γι' αυτό λέει μια λέξη συνέχεια στη γραφή, ακούετε και νοείτε, κατανοείτε. Και στην ουσία η κατανόηση είναι ένας φωτισμός από το Θεό, όταν παίρνουμε χάρη τον Χριστό. Νοούμε. Φωτιζόμαστε μέσα, καταλαβαίνουμε. Και κάτι που διαβάζεις και είναι στο μυαλό σου και το διαβάζεις και το μιλάς, ξαφνικά γίνεται ένα. Γράφεται μέσα και σε φωτίζεται. Είναι αποκάλυψη αυτό. Και τότε αυτό μπαίνει μέσα και σε φωτίζει, και τότε διαμέσου του λόγου του Θεού μπορούμε να καταλαβαίνουμε το Θεό στη ζωή μας. Αν δώσουμε στο λόγο του Θεού μικρή αξία, δεν σημαίνει δεν είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά θα δυνατήσουμε. Θα δυνατήσουμε και θα μας χτυπήσουν τα προβλήματα τον ένα τον άλλο. Όταν μέσα στην Εκκλησία και στη ζωή μας υψωθεί ο λόγος του Θεού, υψωθεί ο λόγος του Θεού, τότε θα ακούσουμε τον Θεό πραγματικά, γιατί ο Θεός έχει μια ωραία επιθυμία να μιλάει προσωπικά στα παιδιά του. Και μόνο δια του λόγου θα μπορείς να καταλάβεις τον Θεό και το Άγιο Πνεύμα θα συμμαρτυρεί μέσα και θα ρίξει. Γι' αυτό ο Θεός την υπόσχεση που έδωσε στον Αβραάμ για την γη του Ισραήλ, μετά την μίλησε στον Ισαάκ, μετά τη μίλησε στον Ιακώβ, μετά τη μίλησε στον Ιωσήφ, μετά τη μίλησε στον Μωυσή και πληρώθηκε. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε γράφει ο Θεός μέσα μένει, δεν πεθαίνει, δεν χάνεται. Και όσο ακούμε το Λόγο του Θεού επιβεβαιώνεται αυτό, πληροφορείται μέσα. Το λαμβάνουμε μέσα και ενθαρρύνει την πίστη μας. Αν μέσα στην Εκκλησία δώσουμε μικρή αξία στο Λόγο του Θεού και δώσουμε αξία σε άλλα πράγματα, θα χάσουμε πνευματικά πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να ακούμε και να νοούμε. Παίρνουμε τα σιχάρια του έργου του Ιησού, γι' αυτό μένουμε και στη Θεία Κοινωνία που είναι μια αλήθεια του Σαββού για να παίρνουμε χάρη. Και αυτή η χάρη μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε τον Λόγο του Θεού, ώστε να τον νοούμε στο πνεύμα. Να μην είμαστε σαρκικοί χριστιανοί και ψυχικοί, αλλά να γινόμαστε πνευματικοί χριστιανοί. Γιατί στους τελευταίους χρόνους θα πρέπει να γίνουμε πνευματικοί χριστιανοί, είναι το θέλημα του Θεού. Και να αυξηθούμε στο πνεύμα κατανοώντας το πρόσωπο του Θεού, τη σοφία του Θεού, τα σχέδια του Θεού και την αμετάκλητη καρδιά που έχει ο Θεός για όλα τα παιδιά του, ακούγοντας το Λόγο του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Προσέξτε από μία λέξη η ακοή του Λόγου του Θεού για να υπήστε. Τι μας λέει ο Θεός. Και πρέπει να δώσουμε προσοχή στο Λόγο του Θεού. Να βάλουμε προσοχή, γιατί το κάλεσμα που είναι μέσα μας θα ενεργοποιηθεί δια του Λόγου του Θεού. Το σχέδιο του Θεού που είναι μέσα μας θα ενεργοποιηθεί δια του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι βιβλικός Θεός. Αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο προς την Εκκλησία του Κοροπίου. Και ο καθένας πρέπει να ακούσει τον Θεό στην Εκκλησία. Και όταν ακούμε τον Θεό στην Εκκλησία θα τον ακούσουμε και στα σπίτια μας και στη ζωή μας, γιατί όλα τα άλλα ακολουθούν το μεγάλο άνοιγμα του Θεού, για να μπορούμε να τιμήσουμε το Λόγο του Θεού και να δώσουμε χρόνο. Γιατί σήμερα ένα κομμάτι σημαντικό είναι ο χρόνος, χάνεται ο χρόνος. Πολλές μέρες, προβλήματα, αλλά η χάρη του Θεού μας βοηθάει μας. Η χάρη του Θεού μας βοηθάει. Και η χάρη του Θεού μπορεί να μας δώσει χρόνο για το Λόγο του Θεού. Και να πούμε αυτό το δεκάλεπτο είναι για το Λόγο του Θεού. Αυτή η μισή ώρα είναι για το Λόγο του Θεού και δεν τη διαπραγματεύουμε τίποτα. Γιατί να κάτσω να ακούσω ειδήσεις και να μην κάτσω να ακούσω το Λόγο του Θεού. Το ένα θα σε ταράξει, μπορεί να ακούσει μια ενημέρωση, αλλά το άλλο θα σε υψώσει. Το άλλο θα σε ενθαρρύνει. Το άλλο θα σε βοηθήσει. Γιατί πρέπει να δώσουμε όλοι μας πιο πολύ χρόνο στο Λόγο του Θεού.
για να μπορούμε να ησυχάσουμε τον Κύριο και να τον ακούσουμε προσεκτικά. Και η μελέτη της Βίβλου, εγώ δεν μελετάω πολλές ώρες. Εγώ κάθομαι έτσι απλά, ταπεινά με το Θεό μόνος μου και ανοίγω την Βίβλου και περιμένω να ακούσω, να καταλάβω κάτι. Και όταν πάρω αυτό που θα μου δώσει το Άγιο Πνεύμα, ησύχασα, δεν το πήρα, το μπήκε μέσα μου. Αν δεν το πήρα, περιμένω. Και όταν μάθουμε να περιμένουμε το Άγιο Πνεύμα, θα μας ταΐσει ο Θεός. Θα σου δώσει ένα κεφάλαιο, ένα εδάφιο, ένα κομμάτι και θα τραφήσει. Και τότε αυτό θα μπει στο Πνεύμα, γιατί η ακοή του Λόγου έρχεται από τη στάση καρδιάς σας. Δεν έρχεται από το χρόνο μελέτης, τη στάση καρδιάς σας. Όταν σταθώ ταπεινά, πεινασμένος για το Θεό αληθινά, θα μεταΐσει ο Θεός. Δεν έρχεται από το χρόνο που θα κάτσω μια ώρα, δύο ώρες, πέντε ώρες. Έρχεται από τη στάση καρδιάς. Ο χρόνος είναι ένας καρπός που μας δίνει ο Θεός προσωπικά στη ζωή μας, αλλά σίγουρα όλα πηγάζουν από τη στάση καρδιάς. Για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τον Λόγο του Θεού, ακούγοντας το Άγιο Πνεύμα και λαμβάνοντας τη χάρη του Θεού στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό στεκόμαστε με σεβασμό να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού για να μπει μέσα μας. Και αυτό θα μας ωφελήσει και θα μας βοηθήσει πραγματικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί ο μόνος που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ είναι ο Θεός. Ο μόνος που θα μας στηρίξει μέρα νύχτα είναι ο Θεός. Ο μόνος που είναι πιο προσωπικά κοντά από όλους στη ζωή μας είναι ο Θεός είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο κοντινό. Και πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το συμφέρον μας. Να δώσουμε στον Κύριο. Να δώσουμε στον Κύριο. Και ένα σημαντικό κλειδί κορυφαίο είναι η ακοή του Λόγου. Διαφορετικά θα έλεγε ο Θεός, η πίστη έρχεται δια της μελέτης της ανθρώπινης σκέψης. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Και όταν η γραφή λέει να μελετάμε τις γραφές, σημαίνει να τις μελετάμε πνευματικά, με το πνεύμα και με την πνευματική σκέψη να λάβουμε το Λόγο. Να ακούσουμε το Λόγο, να φωτιστούμε για να μείνει μέσα μας αυτό και να μπορεί να μας βοηθήσει όμορφα και ευλογημένα στο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό πολλές φορές μας τυχαίνει και ακούμε ένα κομμάτι και λέω, παιδί μου, 20 χρόνια με τον Κύριο, τώρα το κατάλαβα. Αφού 20 χρόνια το είχα στο μυαλό μου, στο στόμα, τι έκανα 20 χρόνια. Στο μυαλό το είχα, στο στόμα το έλεγα, το επαναλάβαινα και λέω, τώρα το κατάλαβα. Τι ήταν αυτό που έγινε τώρα. Αυτό με φώτισε μέσα. Και όταν παίρνεις αυτό που σε φωτίζει, το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό πρέπει να κλειστούμε στο δωμάτιο, έξω από τα παιδιά, την οικογένεια, τον άντρα, τη γυναίκα προσωπικά και να ακούσουμε το Λόγο. Και να πιστέψουμε στην ακοή του Λόγου. Και τότε σίγουρα ο Θεός θα μας ενθαρρύνει, θα μας βοηθήσει. Κάποιος μπορεί να μπει στο αμάξι οικονομικά, γιατί υπάρχει ησυχία και ηρεμία, να συνδυάσει τον χρόνο του για να ακούμε τον Λόγο του Θεού, γιατί η ακοή θα φέρει ακοή. Τι θα φέρει η ακοή, θα φέρει ακοή. Η ακοή θα φέρει ακοή. Όταν δώσω προσοχή στην ακοή, θα φέρει ακοή στη ζωή. Και εγώ τα μηνύματα τα πνευματικά, πώς θα λαμβάνω, ακούω το ένα μήνυμα, στέκομαι με σεβασμό στην ακοή και η ακοή φέρνει ακοή και γεννιέται το άλλο μήνυμα και πάω στο άλλο. Και έμαθα αυτό το κανάλι με το Θεό όλα τα χρόνια. Στην αρχή το έκανα, μετά ξαναέκανα. Σιγά σιγά το έμαθα και τώρα το έχω βάλει σε μια σειρά. Η ακοή φέρνει ακοή. Και το ένα το ζωντανό σε πάει στο άλλο το ζωντανό. Που σημαίνει όταν μάθεις να ζεις με την ακοή θα πας από ακοή σε ακοή, από ζωντανό σε ζωντανό. Και θα μπεις σε ένα άλλο επίπεδο που είναι το αρχικό κομμάτι απλά να μελετάμε τη Βίβλο έτσι ανθρώπινα, ψυχικά, εγκεφαλικά. Αυτό είναι μόνο το αρχικό κομμάτι που στην αρχή μας στηρίζει, μας βοηθάει, αλλά είναι μόνο η αρχή. Μετά πρέπει να φύγουμε από αυτό και να πάμε στο πιο βαθύ που είναι η ακοή. Να αρχίσεις να ακούς, να αρχίσεις να καταλαβαίνεις από το Λόγο. Και τότε ένα κομμάτι που λέει η γραφή και το διαβάζω και το διαβάζω γίνεται κτήμα μου. Δεν είναι μέσα, εσύ μέσα. Φανερώνεται στο πνεύμα και το λαμβάνει στο πνεύμα και γράφεται. Και αυτό τι κάνει μετά, σε κάνει και δυναμώνεις πνευματικά, πλουτίζεις την πίστη, πλουτίζεις τη σοφία του Θεού, πλουτίζεις την εμπιστοσύνη του Θεού γιατί ο λόγος είναι η πίστη. Και γίνεσαι ένας άνθρωπος πίστης ημέρα και νύχτα. 24 ώρες το 24ωρο είσαι άνθρωπος πίστης. Γιατί μεγαλώνεις την ακοή και στη σοφία και στη γνώση και ζεις με το πνεύμα σου. Και όλα τα βλέπεις διαπίστεως, όλα τα λαμβάνεις διαπίστεως, όλα τα αντιμετωπίζεις διαπίστεως και πάντα έχεις ένα στόχο, πηγαίνεις πάντα μπροστά. Είναι η ζωή της πίστεως που είναι κάτι πνευματικό και όχι φυσικό.
είναι το άλλο κομμάτι, άλλη εποχή που έχει ο Θεός για τους τελευταίους χρόνους, για να μπορούμε να περπατήσουμε πιο βαθιά στην ακοή του Λόγου του Θεού για να πάρουμε αληθινή χάρη του Θεού. Στα πρώτα χρόνια της πίστης άκουγα πολλά πράγματα. Αυτά τι κάναμε, με συντηρούσαν. Όταν ξαφνικά στη ζωή μου άρχισε να παίρνω το ζωντανό του Θεού, το καθαρό, αισθάνθηκα από το Θεό να βάλω τα πολλά στην άκρη. Γιατί τα πολλά που άκουγα μου φέρνανε μίξη μετά. Και πήρα μια απόφαση να ακολουθήσω μόνο αυτό το καθαρό που έρχεται. Και όταν κάτι συμφωνούσε με το καθαρό, δηλαδή σταμάτησα τα πολλά. Και αυτό με ωφέλησε πάρα πολύ πνευματικά, γιατί η μίξη των πολλών πραγμάτων στην αρχή μπορεί να σε στηρίζει, να σε ενθαρρύνει, αλλά στην ουσία, στην πορεία δεν μπορεί να σου δώσει την αύξηση. Μετά πρέπει να αλλάξει και η σχέση με το Θεό για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο βαθιά, όμορφα και ευλογημένα με τον Κύριο, ακολουθώντας τον υπέροχο Λόγο του Θεού, που είναι πάντα καλός και ευλογημένος στο όνομα του Ιησού. Δόξα στον Κύριο. Και τότε το πνεύμα σου μεγαλώνει πνευματικά και μπορείς να φιλτράρεις ό,τι ακούς. Όταν κάτι που ακούς δεν σε ωφελεί, το κρατάς και το βάζεις στην άκρη. Όταν κάτι σου μιλάει, το κρατάς. Γιατί ο Θεός μπορεί να μας μιλήσει τίποτα γαϊδρο από οτιδήποτε. Το συζητάμε, ο Θεός είναι ο Θεός, μιλάει παντού. Και μαθαίνεις να κρατάς το θεϊκό και να βγάζεις οτιδήποτε δεν σε βοηθάει στην πίστη. Δεν φτάνεις εύκολα σε αυτό το σημείο, αλλά σίγουρα είναι ένας δρόμος που ο Θεός μας βοηθάει όταν επενδύσουμε στην ακοή. Στην ακοή του Λόγου του Θεού μέσα στην Εκκλησία, στην προσωπική μας σχέση και ανοίγοντας το Λόγο του Θεού να ακούσουμε, να καταλάβουμε. Γιατί όταν ανοίγουμε τη γραφή έχουμε ένα στόχο, να καταλάβουμε, να πάρουμε κάτι και να μας φωτίσει. Και όταν μας φωτίσει αυτό, τότε το πνεύμα μας στρέφεται, γαληνεύει και ηρεμεί και ξέρουμε ότι η πίστη οδηγεί μόνο μπροστά, μόνο ευλογημένα, γιατί είναι ο Λόγος του Κυρίου που οδηγεί στη ζωή μας. Γι' αυτό σίγουρα είναι η τελευταία χρόνια και πολλά προβλήματα που πούμε και την Κυριακή θα το πούμε. Θα χτυπήσουν τον κόσμο, τις καταστάσεις, θα πιεστούν οι άνθρωποι, όλα αυτά. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την ταραχή, τη σύγχυση, την ασοφία είναι κάτι. Υπάρχει ένας Θεός που κυβερνάει. Και αυτός ο Θεός θα στείλει την ειρήνη του, τη σοφία του στον κόσμο διαμέσου του Ευαγγελίου. Και θα στείλει τη σιγουριά του, την ανάπαυσή του για κάθε άνθρωπο, για κάθε σπίτι, γιατί ο Λόγος του Κυρίου είναι το Α και το Μέγα στη ζωή μας. Γι' αυτό και η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία και η Καθολική πριν από 100 χρόνια ήταν δυνατή στο πνεύμα. Όταν καταφρονήσαν τον Λόγο του Θεού, τον περιορίσανε, χάθηκε και η δύναμη του Θεού. Που σημαίνει μια Εκκλησία για να έχει δύναμη πρέπει να κρατήσει τον Λόγο του Θεού ακένιο, καθαρό, για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα στη ζωή μας όμορφα και ευλογημένα. Γι' αυτό και στη σχέση υπάρχουν επίπεδα. Στην αρχή ο Θεός μας συντηρεί με την ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Μετά φεύγουμε από τη φυσική ανάγνωση και μπαίνει στο πιο προσωπικό που λαμβάνεις από το Πνεύμα. Λαμβάνεις από το Πνεύμα για να μπορείς να μεγαλώσεις πνευματικά. Δόξα στον Κύριο. Αν παράδειγμα ο κήρυγας είναι ψυχικός, δεν μπορεί να αγγίξει το πνεύμα σου. Θα αγγίξει την ψυχή σου. Αν ο κήρυγας είναι πνευματικός, θα σου μιλήσει το πνεύμα σου. Που σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να κάνει πνευματικούς ανθρώπους για να μιλήσουν στους ανθρώπους όχι απλά στην ψυχή τους, στο πνεύμα τους. Και να πούνε άνθρωπε, είσαι ένα πνεύμα που πρέπει να πας στον Κύριο. Όταν έχεις ακούσει στο πνεύμα, μπορείς να αγγίξεις ένα πνεύμα. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Όταν είσαι στην ψυχή, δεν μπορείς να αγγίξεις τον άλλο στο πνεύμα. Θα τον αγγίξει στην ψυχή. Και η ψυχή έχει τα δικά της, το δικό της κόσμο. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει να προβατήσουμε στο πνεύμα για να αγγίξουμε τον άλλον στο πνεύμα. Και τότε θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε πνευματικά στο όνομα του Θεού. Γι' αυτό σήμερα όλα τα παιδιά του Θεού και διάφορα, δηλαδή η ψυχή και η σάρκα οδηγεί μακριά από το πνεύμα, αντιμάχεται. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού θέλει να σπάσει το ζυγό και να μας βοηθήσει, αν εγώ ακούσω στο πνεύμα, θα σου αγγίξω το πνεύμα. Αν εσύ ακούσει το πνεύμα, θα αγγίξει τον άλλο στο πνεύμα. Και όταν θα του πεις ο Κύριος σε αγαπάει, θα του μιλήσει το πνεύμα. Γιατί σε πνεύμα και θα του αγγίξει το πνεύμα. Αν εγώ είμαι ψυχικός, θα αγγίξω την ψυχή σου, δεν μπορώ να αγγίξω το πνεύμα σου. Και αν εγώ αγγίξω την ψυχή σου, θα αγγίξει εσύ την ψυχή του άλλου.
Που σημαίνει φεύγουμε από το ένα και πάμε στο άλλο κομμάτι. Να μπορούμε να μεγαλώνουμε πνευματικά και να κρατάμε τον υπέροχο λόγο του Θεού απλά στη ζωή μας. Έτσι, δόξα στον Κύριο μας. Ας κρατήσουμε τον υπέροχο λόγο του Θεού στη ζωή μας. Δεν μπορείς να είσαι ψυχικός και να αγγίσεις τον άλλο στο πνεύμα. Δεν γίνεται. Είναι οι εποχές που ο Θεός θα μας υψώσει όλους στο πνεύμα για να μας βοηθήσουμε πνευματικά και να ακούσουμε όλοι πνευματικά τον Κύριο στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι πάντα καλός και μας οδηγεί να λαμβάνουμε όμορφα και πλησμένα, έτσι. Για να ετοιμαστούμε σιγά σιγά να κάνουμε και την κοινωνία να την